δημιουργήθηκαν πολλές αντιστασιακές οργανώσεις. Αλλά ήταν το ΚΚΕ που κάλεσε πρώτο σε ένοπλη αντίσταση. Όλοι πηγαίνανε στο απελευθερωτικό μέτωπο. Όλοι οι Έλληνες πηγαίνανε εκεί. Για τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων, η γερμανική κατοχή δεν διέφερε πολύ από την κόλαση. Το χειμώνα του 41-42, 300.000 άνθρωποι πέθαναν από την πείνα. Στην αρχή δεκάδες και μετά εκατοντάδες χιλιάδες πίκρωσαν τις τάξεις του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Όμως οι Βρετανοί πράκτορες, που έπεσαν με αλεξίπτωτα στην ελληνική ύπαιθρο, διαπίστωσαν ότι ο ΕΛΑΣ είχε άλλα σχέδια, σε πλήρη διάσταση με τα στρατηγικά σχέδια της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Ο ελληνικός στρατός της Μέσης Ανατολής πήρε μέρος στη μάχη του El Alamein, μία από τις πιο αποφασιστικές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. After 10 days without water, the Greeks surrendered, and the British sent 8,000 of them off to prison camps in Sudan, Egypt and Libya. Οι εξεγέρσεις έδωσαν την αφορμή στη Μεγάλη Βρετανία για να διαλύσει ένα στρατό που δεν έλεγχε. Κράτησαν μόνο 5.000 άντρες, που αργότερα τους έστειλαν στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσουν τον Ελλάς. Πολλοί κλείστηκαν αιχμάλωτοι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Προηγουμένως είχαν υποβληθεί σε μια άσκοπη πορεία μέσα στην έρημο. Στόχος της ΧΗ ήταν τα μέλη του ΕΑΜΕΛΑΣ. Ένας από αυτούς ήταν ο Μανώλης Γλέζος. Μετά το κατέβασμα της σημαίας από την Ακρόπολη, είχε συλληφθεί τρεις φορές από τους Γερμανούς και τους Ιταλούς. Επειδή εγώ ίδιος προσωπικά έτυχε να βρεθώ με τα εξουργιώτης είμαι, στο εξουργιώ ήμουν και είχε βάσει το θυσίο, αυτοί συνέχεια δίνανε μάχες εναντίον μου. Πολεμάγανε εμάς. Μα πούνε όλοι όσοι υποστηρίζουν τα αντίθετα, ποια μάχη έδωσε η ΧΗ εναντίον των Γερμανών. Η ΧΗ δημιουργήθηκε για ένα σκοπό. Να εξασφαλίσει την επάνωδο της νομίμου κυβερνήσεως από το Κάιρο και του Βασιλέως στην Ελλάδα. Λοιπόν, το ερώτημα τι κάνατε εναντίον των Γερμανών δεν ισχύει, διότι δεν ήταν κανένας σκοπός τέτοιος. Διότι η ΧΗ δεν δημιουργήθηκε ως μια οργάνωση να κάνει αντίσταση έναντι των Γερμανών. Και ένα τρίτο στρατόπεδο είχε αρχίσει να εξοπλίζεται. Με τη βοήθεια των Γερμανών, η κατοχική κυβέρνηση Ράλι δημιούργησε το 1943 τα περιβόητα τάγματα ασφαλείας. Τους ονόμαζαν Γερμανοτσολιάδες. Αποκλειστικός σκοπός η εξουδετερώση της αντίστασης, ιδίως του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Εμείς δεν είχαμε καλές σχέσεις με τα τάγματα στην κατοχή. Και δεν είχαμε καλές σχέσεις με τα τάγματα για ένα απλούστατο λόγο. Η ΧΗ είχε, όπως σας είπα, 30-35 ευέλπιδες και 10-15 αξιωματικούς. Ο Ράλης ήθελε αυτούς να τους πάρει στα τάγματα. Και ο Γρίβας δεν τους έδινε. Ως εκ τούτου δεν υπήρχε καμία συνεργασία ταγμάτων Χ. Βεβαίως τα τάγματα δεν έκαναν επίθεση στη Χ. Σαν στη διαφαινόμενη ήττα τους, οι Γερμανοί δεν δίσταζαν να προχωρήσουν σε ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις. Με τη βοήθεια των συνεργατών τους, των ταγμάτων ασφαλείας. Στις απελευθερωμένες περιοχές, ο Ελλάς προσπαθούσε να αποκτήσει πλήρη στρατιωτικό έλεγχο. Τον Απρίλιο του 1944 εξουδετέρωσε στη Ρούμελη το 542 Σύνταγμα Ευζώνων, που επρόσκειτο στην προοδευτική σοσιαλιστικών κατευθύνσεων οργάνωση ΕΚΑ, Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωση. Ο αντιβασιλικός αρχηγός της οργάνωσης Δημήτριος Ψαρός παραδόθηκε, αλλά δολοφονήθηκε από οπλίτη του Ελλάς. Την ίδια εποχή, τα τάγματα ασφαλείας στην Πελοπόννησο και παρόμοιες ομάδες συνεργατών των Γερμανών στη Μακεδονία συνέχιζαν τις επιθέσεις τους εναντίον του Ελλάς. Για να αντισταθμίσουν την επιρροή του Ελλάς, οι Βρετανοί στράφηκαν προς τον ΕΔΕΣ, μια άλλη αντιστασιακή οργάνωση. Πίεσαν τον αρχηγό της, Ναπολέοντα Ζέρβα, να βγει στα βουνά. Τον Ζέρβα τον υποψιάζονταν και τον υποτιμούσαν οι Άγγλοι συστηματικά. Αλλά δεν είχαν καλύτερη επιλογή. Τον εξεβίασαν μάλιστα να βγει στο βουνό, ότι εάν δεν έβγαινε σε μια συγκεκριμένη στιγμή, θα τον έδιναν στους Γερμανούς. Θα έλεγαν ότι έχει πάρει λεφτά από εμάς, από τους Εγγλέζους, και θα τον παρέδιναν στους Γερμανούς. Οι Βρετανοί δεν εμπιστεύονταν τον Ζέρβα, γιατί ο ΕΔΕΣ ήταν εναντίον του βασιλιά, του πιο πιστού φίλου της Μεγάλης Βρετανίας στην Ελλάδα. Έχω προσωπική πείρα από αυτό, διότι με κάλεσαν αξιωματικοί να πω επάνω, δέχτηκα να ανέβω στον Ζέρβα και όταν μου είπαν ότι πρέπει να υπογράψεις ότι θα φύγει ο βασιλιάς, του είπα ότι εγώ δεν κάνω αγώνα παρατάξεων και... Στις αρχές του 1943, μετά από υπόδειξη του Chris Woodhouse, ο Ζέρβας άλλαξε τη θέση του υπέρ του βασιλιά.
μερικούς μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 1943, ξέσπασαν μάχες μεταξύ του Ελλάς και του ΕΔΕΣ. Είπα στο τηλέφωνο ότι άρχισε πόλεμος με τον ΕΔΕΣ και αποφασίσαμε να στείλουμε εσένα. Η χρονική στιγμή δεν ήταν τυχαία. Οι Ιταλοί που κατήγαν μέχρι τότε τη Θεσσαλία είχαν καταρρεύσει ένα μήνα πριν και διαπραγματεύονταν με τον Ελλάς την παράδοσή τους. Αν ο Ελλάς έπαιρνε τον Ιταλικό οπλισμό, η στρατιωτική του κυριαρχία θα ήταν ολοκληρωτική. Η συγκυρία που ξεκινούν αυτά τα πράγματα είναι αρκετά σημαδιακή. Δηλαδή είναι η εποχή που ο Ελλάς έχει αποκτήσει ήδη μεγάλο ποσό των Ιταλικών όπλων και επίκειται να αφοπλίσει, δηλαδή απειλεί να αφοπλίσει την μεραρχία, την Πινερόλο και το Σύνταγμα Όστα στη Θεσσαλία, που θα του έδινε τον οπλισμό κυριολεκτικά, μια μισή μεραρχία στην ουσία. Το βέβαιο είναι ότι με το ξέσπασμα των μαχών ΕΔΕΣ Ελλάς, οι Βρετανοί παίρνουν σαφώς τη θέση της μιας πλευράς. Ενισχύουν τον ΕΔΕΣ, κόβοντας κάθε βοήθεια προς τον Ελλάς. Ήταν η πρώτη σοβαρή ένοπλη εμφύλια σύγκρουση. Οι Έλληνες αντάρτες πολεμούσαν μεταξύ τους, αλλά και με τους Γερμανούς. Όμως όταν άρχισε η σύγκρουση μεταξύ μας, άρχισαν ταυτόχρονα και οι Γερμανοί τις επιχειρήσεις. Μας επιτέθησαν οι Γερμανοί, έγιναν μάχες,